Κυρίες και κυριά, σας είναι η εκπομπή Προσωπικά Δεδομένα. Κοντά μας είναι η κυρία Ινώα Αφεντούλη, εκτελεστική διευθύντρια του Ινστιτούτου Διεθνών Σχέσεων. Καλησπέρα, καλησπέρα και ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Μαρτά. Και εμείς ευχαριστούμε που είστε κοντά μας. Έχετε κάνει 20 χρόνια στέλεχος επικοινωνίας στο ΝΑΤΟ. Θα μας πείτε πώς μπήκατε στο ΝΑΤΟ. Βεβαίως. Και πριν να διαβάσω ένα σύντομο βιογραφικό σας, η κυρία Αφεντούλη γεννήθηκε στην Αλεξάνδρεια. Ο πατέρας της ήταν έμπορος, η μητέρα οικιακά. 1965 ήρθαν στην Αθήνα, τελείωσε το πρώτο γυμνάσιο, δημοτικό. Γυμνάσιο είχαμε τότε. Στην Πλάκα. Ναι. Όπου εκεί είναι και τα γραφεία του Ινστιτούτου Διεθνών Σχέσεων. Σωστά. Τελείωσε τη νομική Αθηνών, πολιτικές επιστήμες έκανε στο Παρίσι, ασχολήθηκε με τη δημοσιογραφία. Έχει δουλέψει στο διπλωματικό ρεπορτάζ, στον 984, στον ραδιοφωνικό σταθμό του Δημαθηναίων, στην Καθημερινή, στο Sky, στο Star και στην Εφημερίδα Εξουσία και στο Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων. Και είπαμε, το 2001 αφήνεται τη δημοσιογραφία, γιατί? Το 2001 είχα συμπληρώσει τα 40 μου χρόνια. Δεν έχω κανένα πρόβλημα να το δηλώσω. Και θεώρησα ότι είχα ολοκληρώσει ένα κύκλο στη ζωή μου και την προσωπική και την επαγγελματική. Το κίνητρο, δεν σας κρύβω, ήταν μια αλλαγή στην προσωπική μου ζωή. Έτσι άρχισα να αναζητώ διέξοδο εκτός Ελλάδος. Ήθελα να φύγω από την Ελλάδα και η θέση που ήταν κενή στο ΝΑΤΟ, στη Διεύθυνση Ενημέρωσης του ΝΑΤΟ, προοριζόταν για υποψήφιο από την Ελλάδα και με παρότρινση του τότε πρέσβη μας, του κυρίου Κασκαρέλη, του μετέπειτα υπηρεσιακού υπουργού εξωτερικών, έδωσα το διαγωνισμό, επέτυχα και έτσι ένα βροχερό, διότι συνήθως βροχερές είναι οι Βρυξέλλες, ένα βροχερό πρωινό του Νοεμβρίου του 2001, προσγειώθηκα και άρχισε εκεί η παραμονή μου που διήρκεσε 20 χρόνια. Υπεύθυνη επικοινωνίας για την Ελλάδα και για την Νότια Πτέρυγα, δηλαδή. Ναι, για όλη την Νότια Πτέρυγα, πλην Τουρκίας βέβαια, πλην Τουρκίας. Για ευνόητους λόγους, διότι δεν μπορεί ένας Έλληνας να έχει την Τουρκία. Αυτό ήταν το ένα, ας πούμε, χαρτοφυλάκιο ως προς τις χώρες μέλη και επειδή το ΝΑΤΟ έχει και πάρα πολλές χώρες εταίρους, είχα και το χαρτοφυλάκιο των χωρών του Καυκάσου και της Κεντρικής Ασίας, δηλαδή πρώην Σοβιετικές Δημοκρατίες. Να πούμε ότι κάνουμε αυτή την συνέντευξη γιατί το ΝΑΤΟ συμπληρώνει 75 χρόνια ζωής. Ναι. Δεν έχει συνταξιοδοτηθεί, θα έλεγα νεάζει, ετοιμάζεται να πάει στρατιώτης και να πάει στον πόλεμο. Για να δούμε, ελπίζω όχι. Για να δούμε. Ελπίζω όχι, ελπίζω ότι ο πόλεμος θα αποφευχθεί παρότι είμαστε σε ένα πόλεμο δι' αντιπροσώπου. Δυστυχώς, εδώ και δύο χρόνια τώρα, με την εισβολή τη ρωσική στην Ουκρανία, το ΝΑΤΟ, οι χώρες, μέλη δηλαδή, στηρίζουν την Ουκρανία με πολλά μέσα. Οι Αμερικανοί βέβαια έχουν τα περισσότερα μέσα διαθέσει, αλλά και οι ευρωπαϊκές χώρες πάρα πολύ συμμετέχουν σε αυτή την προσπάθεια. Κατά συνέπεια υπάρχει, αν θέλετε, ένας ενδιάμεσος, να το πω έτσι, που υφίσταται πάρα πολλές θυσίες και ελπίζουμε ότι αυτή η υπόθεση θα λήξει χωρίς κλιμάκωση. Θα τα πούμε μετά με λεπτομέρειες. Θέλω να πούμε τι σημαίνει η επικοινωνιακή πολιτική. Τι ακριβώς προγράμματα βεβαίως, κάνατε. Βεβαίως να το πούμε, γιατί ίσως είναι χρήσιμο να τα ακούμε και εδώ στην Ελλάδα αυτό, που συχνά όχι την υποβαθμίζουμε, αλλά δεν την κάνουμε στρατηγικά, ενώ θα έπρεπε να ασκείται επικοινωνιακή πολιτική με στρατηγικούς όρους, που σημαίνει μέσω μακροπρόθεσμα, όχι από μέρα σε μέρα. Σημαίνει ότι έχετε κάποιες αποφάσεις, οι οποίες λαμβάνονται στον ΝΑΤΟ με ομοφωνία, όπως ξέρετε, από όλες τις χώρες μέλη. Υπάρχουν όμως κάποιες αποφάσεις κλειδιά, να το πούμε έτσι, κάποιες πολιτικές που πρέπει να εφαρμοστούν. Αυτές πρέπει και να επικοινωνηθούν, ας το πούμε έτσι.
Άρα λοιπόν το πώς θα γίνει η επικοινωνία των βασικών θέσεων είναι το προϊόν της επικοινωνιακής πολιτικής, το οποίο υφίσταται, αν θέλετε, πολλά στάδια επεξεργασίας, διότι τον τελικό λόγο έχει πάντα ο Γενικός Γραμματέας, αλλά όπως σας είπα υπάρχει μια ολόκληρη διεύθυνση που ασχολείται με το θέμα αυτό, υπάρχει το γραφείο τύπου, υπάρχει ο εκπρόσωπος τύπου και υπάρχουν στην υπηρεσία αυτή συνάδελφοι, όπως ήμουν εγώ μέχρι που αφυπηρέτησα, που ασχολούνται με συγκεκριμένες χώρες. Συγκεκριμένα, ποια προγράμματα, δηλαδή, να πω, είναι προπαγάνδα για τις αρχές του ΝΑΤΟ, είναι, εσείς πήγατε μετά την πτώση του κομμουνισμού, παλιά ήταν αντικομμουνισμός ή αναφορά στην δικτατορική υφή των καθεστώτων του σοσιαλισμού. Τι ήταν από όλα αυτά? Κοιτάξτε, είναι προβολή των θέσεων της Συμμαχίας, των δηλώσεων μαζί, του Γραμματέα. Όλα αυτά μαζί. Δηλαδή, το ψυχρό πόλεμο ήταν σαφώς, ο εχθρός ήταν προσδιορισμένος. Ήταν η Σοβιετική Ένωση. Επομένως, όλη η επικοινωνιακή προσπάθεια επικεντρωνόταν στο να πιστούν, ας πούμε, οι χώρες, οι λαοί, η κοινή γνώμη για το πόσο, ας πούμε, αρνητική ήταν η Σοβιετική Ένωση στις διεθνείς σχέσεις και πόσο, ας πούμε, θετική ήταν η ύπαρξη, ας πούμε, της Συμμαχίας. Μετά τον ψυχρό πόλεμο τα πράγματα έγιναν πιο σύνθετα. Πρώτον, οπωσδήποτε έχετε παρακολουθήσει ότι υπήρχε μια ολόκληρη συζήτηση γιατί υπάρχει ΝΑΤΟ, άρα έπρεπε η οποιαδήποτε επικοινωνιακή γραμμή, καμπάνια, να υποστηρίξει με επιχειρήματα ποιος είναι ο ρόλος του ΝΑΤΟ μετά την διάλυση της Σοβιετικής Ένωσης. Στη συνέχεια, δυστυχώς, ήρθε η 11η Σεπτεμβρίου, όπου προστέθηκε στο καλάθι των επικοινωνιακών δράσεων και ο πόλεμος κατά της τρομοκρατίας. Στη συνέχεια έγιναν οι επιχειρήσεις στο Αφγανιστάν, που κράτησε πάρα πολύ μεγάλο διάστημα, κλπ. Και σήμερα έχουμε πάλι, ας πούμε, μία επιθετική Ρωσία η οποία πρέπει να αντιμετωπιστεί. Λοιπόν, το ΝΑΤΟ γεννήθηκε το 1949 επί Αμερικανού Προέδρου Χάρι Τρούμαν. Μάλιστα. Ο οποίος είχε ρίξει και την βόμβα στο Χειροσίμα και την βόμβα στο Ναγκασάκι. Αυτό δεν συνιστά μια ενοχή για την ηγέτιδα χώρα του ΝΑΤΟ? Γιατί οι βόμβες έπεσαν, όπως ξέρετε, σε ανοχήρωτες κατοικημένες περιοχές και όχι σε στρατιωτικές εγκαταστάσεις. Κοιτάξτε, έχει χυθεί πολύ μελάνη για αυτήν την επιχείρηση των ΗΠΑ. Υπάρχει βιβλιογραφία εκτενέστατη και αμερικανική. Μας το θύμισε η ταινία με τον Όπενχάιμερ πέρσι. Υπάρχει, σας λέω, προσωπικά, εάν με ρωτήσετε, είμαι κατά των πυρηνικών όπλων. Έτσι, θα ήθελα να μην υπάρχουν πυρηνικά όπλα. Αλλά τελικά αυτοί που είναι υπέρ των πυρηνικών όπλων έχουν το επιχείρημα, που πολλές φορές είναι ισχυρό επιχείρημα, ότι ο φόβος από τη χρήση των πυρηνικών αποτρέπει μια δύναμη κακή, να το πω έτσι σε εισαγωγικά, να τα χρησιμοποιήσει εκείνη πρώτη. Είναι μια ισορροπία του τρόμου, δυστυχώς, από την οποία δεν βλέπω να βγαίνουμε, παρότι θα σας θυμίσω ότι ο Ομπάμα είχε μιλήσει στην Πράγα ως πρόεδρος για τη σταδιακή εξάλληψη των πυρηνικών. Αλλά σήμερα με την υπόθεση Ουκρανίας, Ρωσίας κτλ. Βλέπω πολύ δύσκολο να ξεκινήσει μια τέτοια συζήτηση. Μάλιστα. Έχω υπηρετήσει σε βάση πυρηνικών εδώ στην Αττική. Τώρα έχουν φύγει το 1981. Ήταν η εγκατάσταση ελληνική, το σύστημα Νίκη Ηρακλή, που ήταν συμβατική κεφαλή, και δίπλα υπήρχε ο στρατονισμός και η εγκατάσταση αμερικανική, που ήταν πυρηνική κεφαλή. Όταν έκανε διαδήλωση και γενική απεργία η αλληλεγγύη στην Πολωνία, εμείς μπαίναμε επί φυλακή. Μάλιστα. Δηλαδή, για να δει κανείς την εξάρτηση και την κλιμάκωση που μπορεί να υπάρχει, γιατί τότε προβλεπόταν, ξέρω, εισβολή της Σοβιετικής Ένωσης. Ένα σενάριο ήταν ότι θα έμπαινε στην Πολωνία, ότι θα απαντούσαν οι Αμερικανοί και θα υπήρχε κλιμάκωση σε επίπεδο πυρηνικών όπλων. Βέβαια, κάποτε τα πυρηνικά θα χρησιμοποιηθούν, δηλαδή είναι μαθηματικός βέβαιο. Δηλαδή υπάρχει η ισορροπία τώρα η πυρηνική, άρα υπάρχει ο κίνδυνος ενός λάθους. Ενός λάθους συναγερμού, έτσι δεν είναι? Θα ευχόμουν όχι, ξέρετε, θα ευχόμουν όχι, γιατί αυτό θα σημαίνει μεγάλη καταστροφή.
Δεν έχω την αίσθηση ότι και ο Πούτιν που απειλεί με πυρηνικά, δεν έχω την αίσθηση ότι θα τα χρησιμοποιήσει. Είναι πολύ μεγάλη η ζημιά που γίνεται και σε αυτόν που τα χρησιμοποιεί και βεβαίως πολύ περισσότερο σε αυτόν που τα υφίσταται. Πρέπει να ευχόμαστε να μην γίνει αυτό. Να σας πω ένα σενάριο κακό που ενδεχομένως αργότερα αυτό μπορεί να γίνει, αν πάμε σε σύγκρουση δύο υπερδυνάμεων. Δεν είναι η Ρωσία πια υπερδύναμη, ελπίζω να συμφωνούμε σε αυτό. Καλά, και να μην συμφωνούμε δεν πειράζει. Και μάλιστα δεν είναι ούτε καν η οικονομική δύναμη. Έχει ΑΕΠ 1,3... Σωστά. Αλλά εάν πάμε σε έναν ανταγωνισμό με την Κίνα... Δεις, ενώ η Αμερική έχει 23... Βεβαίως, ναι. Που πάλι 3. Το απέφχομαι. Ναι. Δηλαδή απέφχομαι έναν ανταγωνισμό τέτοιου τύπου και με την Κίνα. Εκεί πράγματι δεν ξέρετε αν θα υπάρξει χρήση πυρηνικών. Έχω καταγράψει στη διετία μετά την εισβολή του Πούτιν στην Ουγγαρία, έχω καταγράψει 35 απειλές για χρήση πυρηνικών όπλων από την ηγεσία της Ρωσίας. Από στελέχη του. Πούτιν, ναι. Λαβρόφ, ναι. Υπουργός Εξωτερικών, Πεσκόφ, ναι. Εκπρόσωπος ναι. του Πούτιν. Ναι. 35 ναι. φορές έχει απειλήσει. Ναι. Κατά την άποψή μου δεν μπλοφάρει. Και αυτός είναι ο λόγος που δεν έχει μπει και πιο μέσα το ΝΑΤΟ στην Ουκρανία. Κοιτάξτε. Αλλά στηρίζει έμεσα με στρατιωτική βοήθεια. Κοιτάξτε, κανείς δεν θέλει να φτάσει σε αυτό το σημείο η αντιπαράθεση, διότι αν φτάσει σε αυτό το σημείο η αντιπαράθεση έχουμε τρίτο παγκόσμιο πόλεμο. Και δεν νομίζω ότι πρέπει να το επιδιώκει ούτε η Αμερική. Μάλιστα. Λοιπόν, πάμε να δούμε κάποια ορόσημα του ΝΑΤΟ. Είπαμε 1949 ίδρυση για την ανάσχεση του κομμουνιστικού κινδύνου. Ναι. Υπήρχε τέτοιος κίνδυνος? Θεωρητικώς, ναι, υπήρχε. Δηλαδή, αυτό που συγκράτησε, αν θέλετε, τη σύγκρουση ήταν ακριβώς αυτή η ισορροπία τρόμου. Και η απειλή με πυρηνικά. Ναι, η μαζική καταστροφή που ήταν το δόγμα τότε, το πυρηνικό. Καλός ή κακός, ναι. Καλός ή κακός. Λοιπόν, πάμε στο 1952. Εισέρχεται η Ελλάδα με την Τουρκία. Γιατί και οι δύο χώρες, αδελφάκια? Υπήρχε, οπωσδήποτε το γνωρίζετε γιατί είστε μελετητής των διεθνών σχέσεων, υπήρχε μία μεγάλη συζήτηση τότε για την Νότια Πτέρυγα. Σε μία φάση μάλιστα υπήρχε συζήτηση να περιληφθεί και το Ιράν σε αυτή την συμμαχία ή να γίνει ένα περιφερειακό σύμφωνο ασφαλείας, διότι ήθελαν οι Ηνωμένες Πολιτείες να περικυκλώσουν, αν μπορούμε να το πούμε έτσι, τη Σοβιετική Ένωση με χώρες που θα ήταν μέλη της συμμαχίας, δηλαδή την Τουρκία, εμάς. Μην ξεχνάτε ότι εμείς είχαμε Βουλγαρία, Αλβανία, Ιουγκοσλαβία στα σύνορά μας. Επομένως, ήθελαν να δημιουργήσουν μια ζώνη ασφαλείας, να το πούμε έτσι. Δεν ήταν πολύ εύκολη αυτή η συζήτηση. Δηλαδή, αν ανατρέξετε στα σχετικά της εποχής και τα αρχεία κτλ., ας πούμε, οι Βρετανοί δεν ήταν εξ αρχής υπέρ της ένταξης της Ελλάδας και της Τουρκίας. Αλλά σε κάποια στιγμή, μου διαφεύγει τώρα, υπήρξε μια επιθετική κίνηση της Σοβιετικής Ένωσης, η οποία τελικά έπεισε τους πάντες να... Μήπως η κρίση στο Βερολίνο? Πιθανώς, ναι. Πιθανώς. Που είναι η αερογέφυρα, ναι, έτσι, ναι, των σωστά, Αμερικανών, σωστά, των Δυτικών, σωστά, γιατί σωστά. Είχε αποκλειστεί το Βερολίνο σωστά, από τις δυνάμεις της Σοβιετικής, ναι, και τότε Ένωσης. Πίστηκαν όλοι ότι έπρεπε η Ελλάδα και η Τουρκία να εισέλθουν στην Ατλαντική Συμμαχία. Αφού προηγουμένως είχαμε το 1947 το δόγμα Τρούμαν, στρατιωτική, ναι, και οικονομική βοήθεια στην Ελλάδα για να αποκρούσει, για να αποτρέψει την υπαγωγή της χώρας στο Σοβιετικό στρατόπεδο, νίκη επί του Δημοκρατικού Στρατού, έτσι, και μετά είπαμε, ναι, το 52 είπαμε ένταξη στο ΝΑΤΟ, το 53 αμερικανικές βάσεις στην Ελλάδα. Και συμφώνησε και το κέντρο, έτσι, πλαστήρας. Προφανώς. Ήταν, ας πούμε, και ο παπάγος της ΕΡΕ. Προφανώς. Διακομματική. Του συναγερμού, συγγνώμη. Διακομματική. Ο Σοφοκλής Βενιζέλος ήταν υπουργός εξωτερικών. Ναι. Και επειδή σας αρέσει η ιστορία, το πρωτόκολλο προσχώρησης το υπέγραφε τότε ο Παύλος, ο βασιλεύς. Πάμε. Ένα άλλο ορόσημο. 1955 έχουμε την ίδρυση του Συμφώνου της Βαρσοβίας, ναι, του Σοβιετικού Συνασπισμού, σε απάντηση, επειδή μπήκε η Δυτική Γερμανία στο ΝΑΤΟ, έτσι. Ναι. Η Δυτική Γερμανία μετά, ας πούμε, από την λήξη του πολέμου, σχετικά σύντομα, σε πολύ σύντομο διάστημα, μπαίνει και αυτή στο ΝΑΤΟ, έτσι, δηλαδή, και αρχίζει, ας πούμε, αν θέλετε, η απενεχοποίηση της Γερμανίας
σε σχέση με το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Εκεί αποδεικνύεται ότι η Γερμανία είναι μια χώρα πυλώνας, με την έννοια ότι ουσιαστικά ήταν η ισχυρότερη χώρα σε εκείνα τα σύνορα, τα ανατολικά, έχοντας γύρω τις χώρες μέλη του Συμφώνου της Βαρσοβίας, όπως είπατε. Και στη Γερμανία, στη Δυτική Γερμανία, όπως ξέρετε, στάθμευαν 600.000 Αμερικανοί στρατιώτες. Βέβαια. Σε βάσεις. Βέβαια. Τώρα έχουν μείνει, νομίζω, 60.000 συν 20.000 μέλη πολιτικού προσωπικού. Πάμε το 1966. Ο Γάλλος πρόεδρος Ντεγκόλ βγάζει την Γαλλία. Ο Ντεγκόλ είχε, ξέρετε, είναι πολύ ενδιαφέρουσα η σχέση του Ντεγκόλ με τους Αμερικανούς διαχρονικά. Δεν ήθελε να τους δει μετά. Ακριβώς. Όχι και πριν θέλει και πριν. Να τους δει. Μα είχε πει ότι δεν αντέχω, λέει, αυτή την αλαζονία των Αμερικάνων στρατηγών. Ο Ντεγκόλ, σύμφωνα με κάποια βιβλία που υπάρχουν, γαλλικά και αμερικανικά, δεν χώνευε καθόλου τον Ρούσβελτ. Και μάλλον ορθώς, γιατί ο Ρούσβελτ ήθελε η Γαλλία μετά τον πόλεμο να είναι ουσιαστικά μια ελεγχόμενη χώρα. Πράγμα που ο Ντεγκόλ, βέβαια, και οι Γάλλοι δεν το θέλανε. Αλλά νομίζω η βασική αιτία αποχώρησης από το στρατιωτικό σκέλος ήταν η αυτονομία της πυρηνικής δύναμης που ήθελε ο Ντεγκόλ. Έχω γράψει εδώ τη δήλωση του Ντεγκόλ όταν ανακοίνωσε την αποχώρηση της Γαλλίας από το ΝΑΤΟ. Λέει: η συνθήκη του ΝΑΤΟ δεν ανταποκρίνεται στους σημερινούς καιρούς. Είναι από τις συνθήκες εκείνες που όταν θα έρθει η ώρα να εφαρμοστούν δεν είναι τίποτα παραπάνω από χαρτιά για το αρχείο. Οι δυτικές χώρες δεν απειλούνται σήμερα από τις ανατολικές, δηλαδή τις κομμουνιστικές, όπως συνέβαινε τα πρώτα χρόνια μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, όταν οργανώθηκε μια Ευρώπη ως αμερικανικό προτεκτοράτο κάτω από τον μανδύα του ΝΑΤΟ. Απ' την άλλη πλευρά, οι συγκρούσεις στις οποίες εμπλέκονται οι Ηνωμένες Πολιτείες, προχθές λέει στην Κορέα, χθες στην Κούβα, αύριο στο Βιετνάμ, κινδυνεύουν να πάρουν διαστάσεις που μπορεί να οδηγήσουν σε γενική σύγκρουση στον κόσμο. Στην περίπτωση αυτή, η Γαλλία, της οποίας η νατοϊκή στρατηγική συμπίπτει αναγκαστικά με εκείνη των Ηνωμένων Πολιτείων, θα εμπλεκόταν σε μία σύγκρουση την οποία η ίδια δεν θα είχε επιδιώξει. Ναι. Ο Ντεγκόλ ήθελε καλή σχέση με τη Ρωσία, δηλαδή με τη Μόσχα τότε, Σοβιετική Ένωση, και είχε κάνει πάρα πολύ μεγάλες προσπάθειες, πετυχημένες σε πολύ μεγάλο βαθμό, να έχει μια καλή συνεννόηση με τη Μόσχα. Και μπορούμε να πούμε ότι είναι αντιαμερικανός με το δικό του τρόπο. Δηλαδή, εντάξει, αυτό είναι και μια γαλλική ιδιαιτερότητα, έτσι, δηλαδή. Αλλά το έκανε από τη στιγμή που είχε πυρηνικά. Εάν δεν είχε βάλει μπροστά το πυρηνικό πρόγραμμα, δεν μπορούσε να το κάνει. Και έβαλε και μια προθεσμία, αν θυμάμαι καλά, 2 μήνες, να φύγουν όλοι οι νατοϊκοί στρατιώτες και οι Αμερικάνοι, 30.000. Ήταν και το αρχηγείο στο Παρίσι, δεν ήταν εκεί? Να σας πω, το χειρότερο ήταν αυτό, κατά τη γνώμη μου, διότι ήταν η έδρα του ΝΑΤΟ στο Παρίσι και μεταφέρθηκε στις Βρυξέλλες. Κατάλαβα. Το μεγάλο λάθος. Ακριβώς. Του στρατηγού. Έτσι. Και είχε πει ότι εάν περάσει αμερικανικό ή νατοϊκό αεροπλάνο πάνω από τον αέριο χώρο χωρίς άδεια, θα καταρρύπτεται. Πιθανώς, δεν το έχω υπόψη μου, αλλά δεν θα το απέκλεια. Λοιπόν, και επανήλθε η Γαλλία πότε? Η Γαλλία επανήλθε επί Σαρκοζή, πολύ πρόσφατα. Η Γαλλία επανήλθε μετά την 11η Σεπτεμβρίου. Ο Σαρκοζή ήταν φιλοαμερικανός και επανέφερε τη Γαλλία στο στρατιωτικό σκέλος μετά την 11η Σεπτεμβρίου. Μου διαφεύγει η ακριβή σημερινή. Το 2009 επανήλθε. Το 2009, ναι. Ναι. Διότι ήθελε να παίξει ρόλο ο Σαρκοζή σε διάφορες ειρηνευτικές προσπάθειες. Αν θυμάστε, το 2008 είχε αναλάβει μεσολάβηση μεταξύ Ρωσίας και Γεωργίας μετά την εισβολή, τη μερική εισβολή της Ρωσίας στη Γεωργία. Είχε φιλοδοξία, ας πούμε, να είναι ηγέτης μεγάλου βεληνικούς ο Σαρκοζή. Τώρα, το 1967 έχουμε δικτατορία στην Ελλάδα, αφού το ΝΑΤΟ είναι ο οργανισμός που υπερασπίζεται την ελευθερία, τη δημοκρατία, τον κοινοβουλευτισμό, τις δυτικές αξίες. Γιατί ανέχθηκε αυτό τη δικτατορία? Αυτό είναι μεγάλο στίγμα. Μεγάλο στίγμα. Το μεγάλο αφεντικό, οι Αμερικάνοι. Το οποίο πληρώσαμε, νομίζω, ακριβά. Κακώς έγινε αυτό σε επίπεδο κοινής γνώμης. Αλλά εάν πολιτικά σίγουρα δεν εξυπηρέτησε, ας πούμε, την εικόνα της συμμαχίας
ούτε της ΗΠΑ η ανοχή προς την δικτατορία. Αλλά υπάρχει ένα σημείο το οποίο αφορά και άλλες χώρες και το συζητάμε, αν θέλετε, μετά για την αντιδημοκρατική του συμπεριφορά. Καταλαβαίνετε τι, που αναφέρομαι. Επειδή το ΝΑΤΟ είναι διακυβερνητικός οργανισμός, δεν μπορεί να γίνει τίποτα χωρίς τη σύμφωνη γνώμη όλων των χωρών. Δεν μπορεί να αποβληθεί μια χώρα. Υπάρχει μια διαδικασία αποχώρησης. Διάβαζα το καταστατικό, το άρθρο 13, με προειδοποίηση ενός έτους η αποχώρηση. Ναι, αλλά είναι σχεδόν αδύνατον. Είναι σχεδόν αδύνατον. Ο Καραμαλής όμως το 1974 το έκανε και χωρίς προειδοποίηση. Έκανε αποχώρηση από το στρατιωτικό σκέλος. Όχι, αυτοβούλος μπορεί να αποχωρήσει η χώρα. Αλλά δεν υπάρχει διαδικασία από πομπής, ας πούμε. Από πομπής δεν υπάρχει διαδικασία, διότι διαφορετικά έχουμε παραδείγματα πολλών συμπεριφορών αντιδημοκρατικών. Λοιπόν, στον δεύτερο Ατήλα, λοιπόν, παραμονή της Παναγίας, 1974, ο Καραμαλής ανακοινώνει την αποχώρηση από το ΝΑΤΟ και έχω τη δήλωσή του. Λέει, το ΝΑΤΟ αποδείχθηκε ανίκανο να παρεμποδίσει την Τουρκία από την εξαπόλυση νέας βάρβαρης και απρόκλητης επίθεσης κατά της Κύπρου. Το ΝΑΤΟ δεν έχει επομένως λόγο ύπαρξης και δεν μπορεί να εκπληρώσει το σκοπό για τον οποίο συναισθήθη, αφού δεν μπορεί να αποτρέψει τον πόλεμο μεταξύ δύο μελών του. Ναι, αυτό βέβαια, εντάξει, είναι σωστή ως δήλωση από πλευράς Ελλάδος, αλλά επίσης ακριβές είναι ότι η Κύπρος δεν ήταν μέλος. Και ξέρετε ότι θα μπορούσε η Κύπρος να έχει γίνει μέλος το 1964. Όταν ο Άτσεσον παρουσίασε το περίφημο σχέδιο, μία πτυχή του σχεδίου ήταν να ενταχθεί η Κύπρος στο ΝΑΤΟ. Και ενδεχομένως, εάν είχε συμβεί αυτό, θα είχε γλιτώσει αυτή την τραγωδία που υπέστη μετά από 10 χρόνια. Ο Μακάριος είπε όχι, ο Αρχιεπίσκοπος και πρόεδρος Μακάριος. Ναι. Βέβαια, δεν ξέρω και αν οι Τούρκοι, οι Τούρκοι θα έβαζαν βέτο. Τότε. Τότε, ναι. Τότε δεν πιστεύω ότι θα έβαζαν βέτο ισχυρό οι Τούρκοι. Γιατί υπέρ αυτής της πολιτικής, της ένταξης στο ΝΑΤΟ, ήταν ο Γεώργιος Παπανδρέου. Βεβαίως. Και αυτός είχε συζητηθεί μεταξύ της κυβερνήσεως Γεωργίου Παπανδρέου και των Ηνωμένων Πολιτειών. Μάλιστα, είχε πει το δίλημα, λέει, είναι ή ΝΑΤΟποίηση ή κουβανοποίηση. Ναι, ναι. Λοιπόν, θα έπρεπε να έχουμε προχωρήσει σε αυτό και να είχαμε αποφύγει την εισβολή ενδεχομένως. Πάντως, αυτή η αποχώρηση δεν έφερε κάποιο αποτέλεσμα. Ο Ατήλας παραμένει μέχρι τώρα. Όχι. Μήπως οι Αμερικανοί έπρεπε να υποστούν κάποιο άλλο πρόβλημα, να ανασταλεί η λειτουργία των βάσεων. Αυτό που έκανε η Τουρκία το 1975 για να απαντήσει στο εμπάρκο που επέβαλε το Αμερικανικό Κογκρέσο. Αυτό ξέρετε τώρα, υποθετικά με την ιστορία δεν μπορούμε να λειτουργήσουμε. Μάλιστα. Το 1980 λοιπόν τον Οκτώβριο επιστρέφει η Ελλάδα στο ΝΑΤΟ. Βεβαίως. Λίγο πριν την αλλαγή. Με τη συμφωνία του στρατηγού Ρότζερς. Λίγο πριν την αλλαγή, με την Ρότζερς, τη συμφωνία Ρότζερς. Και δεν θυμάμαι τον Έλληνα αρχηγό ΓΕΘΑ από την άλλη πλευρά. Αλλά επιστρέψαμε και δεν πήραμε την ευθύνη, δεν ήρθε σε εμάς η ευθύνη του εναερίου χώρου του Αιγαίου. Έτσι δεν είναι, ως ΝΑΤΟ, ως χώρα του ΝΑΤΟ. Όχι, τον εναέριο χώρο όπως τον ορίζουμε εμείς, έχουμε βεβαίως ναι, έχουμε λέω, την ευθύνη. Ως αρμοδιότητα του ΝΑΤΟ τη χάσαμε όταν φύγαμε. Όταν επιστρέψαμε, η συμφωνία Ρότζερς προέβλεπε διαπραγματεύσεις στην Νάπολη μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας για να προσδιοριστούν πάλι οι αρμοδιότητες. Και ακόμα μείνει στον αέρα. Ναι, υπάρχει κάποια, αυτό που λέμε, απουσία από τους νατοϊκούς σχεδιασμούς ορισμένων νήσων, ας πούμε της Λίμνου για παράδειγμα, έτσι. Αυτό όλων είναι των νησιών μας, ναι, του Ανατολικού Αιγαίου. Ναι. Υπάρχει λοιπόν η απουσία από αυτό, παρόλο που με πολλές επιχειρήσεις επανήλθαν στο σχεδιασμό κάποια νησιά. Έβαλε όμως βέτο η Τουρκία και πήραν πίσω πάλι οι Αμερικάνοι σχεδιαστές. Είναι πιο γκρίζο από αυτό, για να το πω έτσι. Δηλαδή εμείς επιμένουμε στο σχεδιασμό μας. Μάλιστα. Το 1981 το Δεκέμβριο ο Ανδρέας Παπανδρέου βάζει για πρώτη φορά στην ιστορία της Συμμαχίας βέτο. Ναι. Γιατί? Ναι. Δεν θυμάμαι αυτή τη λεπτομέρεια, να σου πω την αλήθεια. Κατέθεσε μια πρόταση να ισχύει το άρθρο 5 για τη στρατιωτική υποστήριξη ακόμα και για μεταξύ των μεταξύ μελών. Μεταξύ μελών. Δηλαδή για την Τουρκία έλεγε ότι αν μας επιτεθεί η Τουρκία, το ΝΑΤΟ να προστρέχει υπέρ ημών.
Αυτό είναι μια συζήτηση που επανέρχεται, ξέρετε, κατά διαστήματα, όχι μόνο για τα ελληνοτουρκικά. Επανέρχεται ως προς τη συμπεριφορά χωρών μελών. Και η Τουρκία είναι μία από τις χώρες που δημιουργεί, ας πούμε, πρόβλημα, όχι μόνο σε εμάς, η συμπεριφορά της. Βέβαια δεν απειλεί άλλη χώρα, όπως συμβαίνει με τη δική μας περίπτωση, αλλά γενικά έχει μία συμπεριφορά η οποία δεν είναι πάντοτε ορθόδοξη, ας πούμε, η S-400 κτλ. Υπήρχε στη συζήτηση όταν, ας πούμε, συζητιόταν το στρατηγικό δόγμα που υιοθετήθηκε πέρσι, υπήρχε μία παρέμβαση του γνωστού μας Νίκολας Μπέρνς, ο οποίος είναι τώρα πρέσβης των ΗΠΑ στην Κίνα, ο οποίος έγραψε ένα άρθρο μαζί με έναν άλλο... Ήταν πρεσβευτής στην Αθήνα, έτσι. Μπράβο. Έγραψε μαζί με έναν άλλο συνάδελφό του, επίσης πρεσβευτή των ΗΠΑ στο ΝΑΤΟ, το οποίο έλεγε ότι θα πρέπει να υπάρχει αυτός ο μηχανισμός που προαναφέρατε, κυρώσεων κατά χωρών που δημιουργούν προβλήματα στη συμμαχία, αλλά αυτό έμεινε βεβαίως θεωρητικό σχήμα. Μετά είχαμε για 11 χρόνια, θυμάμαι καλά, ανεπίσημα βέτο από την κυβέρνηση του Κώστα Καραμαλή για να μην μπει η Βόρεια Μακεδονία στο ΝΑΤΟ, έτσι. Άρνηση, να το πούμε έτσι. Ναι. Δεν είχε ασκηθεί βέτο. Απειλή χωρίς να γραφτεί στα καταστατικά. Ναι. Έτσι. Αυτή ήταν η πάγια θέση των ελληνικών κυβερνήσεων από την εποχή που διαλύθηκε η Ιουγκοσλαβία και έγινε η ανεξαρτοποίηση των κρατηδίων της πρώην Ιουγκοσλαβία. Δηλαδή όλες οι κυβερνήσεις ακολούθησαν αυτή τη γραμμή μέχρι την Συμφωνία των Πρεσπών το 18, όπου η κυβέρνηση Τσίπρα αποδέχθηκε την ένταξη της Βόρειας πλέον Μακεδονίας στο ΝΑΤΟ. Ο πρόεδρος Μπούς θύμωσε πολύ με τον Καραμαλή. Γιατί θυμάμαι ήταν σε μια σύνοδο κορυφής, ήταν και εκείνος. Πιθανώς, αλλά ξέρετε... Με υπουργού εξωτερικών την Τώρα, Μπακογιάννη. Σωστά, το 8 γίνονται αυτά στο Βουκουρέστι. Ναι. Τότε που δημιουργείται δυστυχώς και το θέμα Ουκρανίας, διότι αυτή η αιμονή Μπούς στην υπόσχεση εντάξεως γεωργίας Ουκρανίας ήταν αυτή που έχει πυροδοτήσει την επιχειρηματολογία Πούτιν περί Ουκρανίας και που δικαιολόγησε την εισβολή, να το πούμε έτσι. Μάλιστα. Λοιπόν, θα μπούμε μετά σε αυτό το θέμα. Κάνουμε τώρα ένα διάλειμμα και επανερχόμαστε σε λίγο. Λοιπόν, συνεχίζουμε, κυρίες και κύριοι. Κοντά μας είναι η κυρία Ινώα Αφεντούλη, εκτελεστική διευθύντρια του Ινστιτούτου Διεθνών Σχέσεων που υπόγεται στο Πάντιο Πανεπιστήμιο. 20 χρόνια υπεύθυνη επικοινωνίας του ΝΑΤΟ για την Ελλάδα και την Νότια Πτέρυγα. Το Ινώ είναι από... Δέσποινα. Δέσποινα, αλλά μ' άρεσε πολύ το Ινώ. Ναι, είναι πολύ πρωτότυπο. Το υιοθέτησε πρώτα μία ανιψιά μου και εγώ το πήρα από εκείνη. Ωραία. Επειδή η εκπομπή λέγεται προσωπικά δεδομένα, ξέχασα να σας ρωτήσω οικογενειακή κατάσταση. Είπαμε ότι έχω ένα σύντροφο, ευτυχώς, για να είμαστε παρέα τώρα που μεγαλώνουμε. Αλλά όπως σας είπα και χωρίς μικρόφωνο, μη δημοσιογράφο, γιατί δύο δημοσιογράφοι είναι επικίνδυνο μείγμα. Ωραία. Λοιπόν, θέλω να μου πείτε, θα μπούμε στο θέμα Ουκρανία, πόλεμος και στη Γάζα. Γιατί οι Αμερικανοί χαϊδεύουν την Τουρκία? Είναι η στρατηγική θέση? Ναι, από εκεί ξεκινάμε, να το πω έτσι. Τώρα, το χαϊδεύουν, ξέρετε, δεν είναι και απολύτως έτσι ορθό, να το πω έτσι. Εγώ πιστεύω ότι... Ανέχονται όπως... τα καπρίτσια? Ναι, δεν θέλουν να τη χάσουν την Τουρκία. Αυτή είναι μια σχολή της διπλωματικής υπηρεσίας των ΗΠΑ πολύ σταθερή. Δηλαδή δεν είναι καινούρια. Μπορώ να πω ότι τα τελευταία χρόνια έχουμε μεγάλη αλλαγή λόγω Biden. Αλλά από την εποχή, ας πούμε, που μπήκε η Τουρκία στο ΝΑΤΟ, δηλαδή το 52 μέχρι σήμερα, η Τουρκία θεωρείται ένας σύμμαχος των ΗΠΑ πολύ χρήσιμος,
ως ζώνη, αν θέλετε, σταθερότητας, ασφάλειας σε μια περιοχή που κρίνεται ότι είναι περιοχή, ας πούμε, με πάρα πολλά ζητήματα αποσταθεροποίησης. Μέση Ανατολή, Ιράκ, Ιράν, Συρία κλπ. Και να πούμε ότι οι Αμερικανοί στο Ιντσιρλίκ διατηρούν 4.000 στρατιώτες και αξιωματικούς. Έτσι, υπάρχει μεγάλη αεροπορική βάση. Αυτό είναι σωστό και υπάρχει και μεγάλη συζήτηση για αυτή τη βάση, να το πούμε, διότι αυτή η βάση εξακολουθεί να έχει πυρηνικά. 20 πυρηνικές κεφαλές έχει. Δεν ξέρω τον ακριβή αριθμό. Απλώς υπήρξε μία εποχή μετά το πραξικόπημα που η Τουρκία είχε, το 16 εννοώ, είχε απαγορεύσει τον έλεγχο της βάσης στους Αμερικανούς και υπήρχε μία συζήτηση πώς θα μεταφερότανε η βάση προς εμάς ή προς τη Βουλγαρία. Και πού θα πήγαιναν πιθανότητα, ξέρετε, στον Άραξο. Σωστά. Υπάρχουν θόλοι εκεί, γιατί παλιά υπήρχε σύστημα πυρηνικών όπλων και υπάρχουν έτοιμοι θόλοι, όπως λέγονται, για να υποδεχθούν τα πυρηνικά αν θα φύγουν από το Τσιρλίκ. Η πηγή μου είναι οι δημοσιεύματα για τα 20 κομμάτια πυρηνικά που έχει η Τουρκία, δημοσιεύματα και ανακοινώσεις της Αμερικανικής Ομοσπονδίας Επιστημόνων. Μάλιστα. Τώρα, πάμε στο ΝΑΤΟ και στην Ουκρανία, όπως είπαμε. Ο πατέρας Μπους είχε συμφωνήσει με τον Γκορμπατζόφ ότι καταρρεύσατε, διαλύσατε το σύμφωνο της Βαρσοβίας, εμείς δεν διαλύουμε το ΝΑΤΟ, αλλά δεν θα επεκτείνουμε το ΝΑΤΟ προς τα μέρη σας. Αυτό τηρήθηκε για κάποιες χρονιές και μετά δεν τηρήθηκε. Δηλαδή μέχρι το 23 μπήκε η Φιλανδία, το 24 η Σουηδία, το 24 η... Εντάξει, 23-24 Φιλανδία, Σουηδία, αλλά πιο μπροστά είχαν μπει όλες οι μετακομμουνιστικές χώρες. Ναι, Φιλανδία, Σουηδία... Αυτό δεν φόβησε τη Ρωσία, τον Πούτιν. Κοιτάξτε, νομίζω ότι ο Πούτιν σπεκουλάρει με αυτό. Ο Πούτιν ξέρει πάρα πολύ καλά, διότι δόξα τω Θεώ μυστικές υπηρεσίες διαθέτει ισχυρές, ότι δεν υπάρχει περίπτωση ποτέ να γίνει προληπτική, να το πω έτσι, επίθεση από πλευράς ΝΑΤΟ στη Ρωσία. Δεν υπάρχει αυτό. Γιατί? Το ενδεχόμενο. Διότι, στο μέσο όρο των κρατών μελών, δηλαδή μπορώ να αφαιρέσω 2 ή 3 χώρες που θα εξέταζαν αυτό το ενδεχόμενο, αλλά δεν θα υπήρχε ποτέ περίπτωση το ΝΑΤΟ, με τις χώρες μέλη θέλω να πω έτσι, γιατί ΝΑΤΟ χωρίς χώρες μέλη δεν υπάρχει. Δηλαδή να υπήρχε πλειοψηφία η οποία να αποφασίσει να γίνει επιθετική κίνηση προς τη Ρωσία. Αυτό είναι αδύνατο με την έννοια ότι γνωρίζουν οι χώρες αυτές τι συνεπάγεται μια τέτοια κίνηση. Επομένως, η μανία Πούτιν με την Ουκρανία, η οποία έχει ιστορικά, παραδοσιακά αν θέλετε, επιχειρήματα ότι η Ουκρανία ήταν πάντοτε μέρος της Ρωσίας και τα λοιπά, ότι είναι ο ίδιος λαός και τα λοιπά και τα λοιπά, έχει μία, να το χαρακτηρίσω εντός εισαγωγικών, ψύχωση με την Ουκρανία, ο συγκεκριμένος ηγέτης. Έτσι, θεώρησε ότι σε κάποια στιγμή μπορεί να κάνει αυτή την κίνηση. Ενδεχομένως θεώρησε ότι δεν θα αντιδράσουν οι ΗΠΑ, ότι δεν θα αντιδράσει η Ευρώπη, ότι θα έπεφτε πολύ γρήγορα ο Ζελένσκι κλπ. Αλλά μπορώ, πραγματικά το λέω, δεν το λέω για να δικαιολογήσω κανέναν, θεωρώ ότι δεν υπήρξε ποτέ πρόθεση επιθετικής κίνησης απέναντι στη Ρωσία. Άλλωστε το ΝΑΤΟ κέρδισε τον κομμουνισμό με την κατάρρευση του κομμουνισμού. Ανέμακτα. Χωρίς πόλεμο. Ανέμακτα. Αυτό που δεν έγινε, και εκεί μπορεί να ασκήσουμε κάποια κριτική στους δυτικούς, αυτό που δεν έγινε ήταν να γίνει μία συνεννόηση με τη Ρωσία που να έχει μεγαλύτερο στρατηγικό βάθος. Υπήρχε όμως ένα συμβούλιο ΝΑΤΟ-Ρωσίας. Βεβαίως υπήρχε. Σε επίπεδο πρεσβευτών συνήρχε το κάθε 6 μήνες, αν θυμάμαι καλά. Ναι, είχε μια τακτική, ας πούμε, ένα τακτικό πρόγραμμα συνεδριάσεων. Και σε κάποιες περιόδους υπήρχε και στη συνεργασία σε τομείς όπως η τρομοκρατία. Δηλαδή στο Αφγανιστάν βοήθησε η Ρωσία αρκετά με τις πληροφορίες της. Αλλά κάποια στιγμή απομακρύνθηκαν τα δύο μέρη, να το πω έτσι. Ενδεχομένως η ευθύνη είναι και στους δύο. Δηλαδή θα έπρεπε να γίνεται η Ρωσία. Είναι μια χώρα που ιστορικά ανήκει και στην Ευρώπη.
Δεν μπορούμε να το αμφισβητήσουμε αυτό. Αλλά γίνεται μία μετάλλαξη στη Ρωσία τα τελευταία χρόνια με την ηγεσία Πούτιν. Γίνεται μία μετάλλαξη που ενισχύει τον επιθετικό της χαρακτήρα. Γιατί συμβαίνει αυτό? Διότι θεωρεί ή ο Πούτιν ή γύρω από αυτόν ότι έχουν κάποια αδύναμα στοιχεία στην ισχύ τους και ότι θα πρέπει μόνο με συσπήρωση του πληθυσμού γύρω από πατριωτικά, αν θέλετε, διακυβεύματα, να κρατήσουν την εξουσία. Δηλαδή, δυστυχώς, πιστεύω ότι αυτό έχει συμβεί στη Ρωσία προς μεγάλη, αν θέλετε, απογοήτευση και δική μας, αλλά και σε βάρος της πλειοψηφίας του ρωσικού λαού, γιατί είναι ένας λαός που σας έχω επαναλαμβάνω. Και να πούμε και κάποια χαρακτηριστικά που ίσως δεν ακούγονται πολύ σωστά, ορθά, με όρους πολιτικής ορθότητας. Είναι ένας λαός με ευρωπαϊκή ιστορία, με ευρωπαϊκή κουλτούρα και παράδοση, με χριστιανική θρησκεία. Τα χρειαζόμαστε αυτά στην Ευρώπη. Ναι, αλλά ο Ορθόδοξος Πούτιν μπήκε στην Ορθόδοξη Ουκρανία. Βεβαίως. Και σύμφωνα με στοιχεία του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου έχουν σκοτωθεί 550 παιδιά. Έτσι. Και ο Πούτιν είναι αρχιστράτηγος των ενόπλων δυνάμεων. Γι' αυτό λέω ότι είναι σε βάρος του ρωσικού λαού. Αλλά ό,τι και να είναι ο Πούτιν, αυταρχικός ηγέτης, μετέρχεται μεθόδων μαφίας για να εξοντώσει τους αντιπάλους του κλπ. Κλπ. Ο Πούτιν όμως έχει μια επιχειρηματολογία την οποία θα αναφέρω άσχετα δεν συμφωνώ. Ναι. Για να την σχολιάσετε εσείς. Λέει στους Αμερικανούς. Μπήκατε στο Αφγανιστάν το 2001 σε απάντηση της τρομοκρατικής ενέργειας που έκανε η Αλκάντια στους Δήμους Πύργους. Μείνατε 20 χρόνια. Και επαναφέρατε τους Ταλιμπάν, έτσι. Ναι. Βομβαρδίσατε, μπήκατε στην Ουκρανία, στο Ιράκ το 2003. Παραπλανώντας τον κόσμο και τα μέλη του ΝΑΤΟ ότι έχει πυρηνικά ο Σαντάμ. Και μένετε ακόμη εκεί. Μπήκατε με την Αραβική Άνοιξη στη Συρία, έχετε μια ταξιαρχία και βοηθάτε τους Κούρδους εναντίον του ΆΙΣΙΣ και εναντίον του ΆΣΑΤ. Βομβαρδίσατε από το Μάρτιο του 2011 μέχρι τον Οκτώβριο του 2011 τη Λιβύη του Καντάφη, του απεχθούς δικτάτορα, αλλά η απόφαση του ΝΑΤΟ και του ΟΗΕ δεν προέβλεπε εξόντωση του αρχηγού κράτους, ο οποίος κρατούσε 10 εκατομμύρια πρόσφυγες και πεινασμένους μετανάστες. Σου λέει, εγώ η άλλη πλευρά, η άλλη υπερδύναμη, δεν έχω δικαίωμα στην αυλή μου να έχω μια ασφάλεια. Γιατί το ΝΑΤΟ εκπαίδευσε τον Ουκρανικό στρατό, λέει, γιατί έριξε τον Γιανουκόβιτς το Φεβρουάριο του 2014, που ήταν φιλορώσος πρόεδρος, έτσι δεν είναι, στην Ουκρανία, με την πλατεία Μεϊντάν, με τις διαδηλώσεις, με τις δολοφονίες, ναι, με τους ελεύθερους σκοπευτές. Έχει ένα... Δηλαδή, γιατί είμαστε επίοικοι στην ηγέτητα δύναμη του δυτικού κόσμου? Όχι, επίοικοι δεν είμαστε. Διάβασα πρόσφατα μια μελέτη του Κογκρέσου, του Αμερικανικού Κογκρέσου. Ζήτησε από το Πεντάγωνο στοιχεία πόσες φορές έγιναν βομβαρδισμοί και επεμβάσεις στρατιωτικές από το 1991 που έπεσαν τα σοσιαλιστικά καθεστώτα μέχρι πρόσφατα, μέχρι πέρσι. 250 φορές. Έχουμε επεμβάσει στον ΗΠΑ σε όλο τον κόσμο. Ευρώπη από την Ιουγκοσλαβία το 1999, Αφρική, Ασία, Λατινική Αμερική. Διότι επεκράτησε το δόγμα ότι, ας πούμε, του παγκόσμιου χωροφύλακα, το οποίο έχει κοστίσει στις Ηνωμένες Πολιτείες, διότι πάρα πολλές από αυτές τις επεμβάσεις οδηγήθηκαν σε αποτυχία, όπως είπατε κι εσείς. Τους κόστισε και οικονομικά πάρα πολύ. Ήταν μια από τις αιτίες της οικονομικής κρίσης το 2008. Και κατά τη γνώμη μου, να το πούμε τώρα αυτό, μιας και η συζήτηση μας διευρύνεται, είναι και από τις αιτίες που οδηγούν τον Τραμπ στην πρωτοκαθεδρία στο Ρεπουμπλικανικό Κόμμα. Mm. Διότι ο Αμερικανικός λαός είναι διχασμένος 50-50, να το πούμε, έτσι. Φαίνεται αυτό και από την προηγούμενη θητεία Τραμπ και από την τωρινή, ας πούμε, επιτυχία του στην προεκλογική εκστρατεία. Ο Αμερικανικός λαός είναι κουρασμένος από αυτές τις επεμβάσεις. Δηλαδή, κάπου θα έπρεπε το μείγμα να είναι καλύτερο. Πώς σας φαίνεται η στάση του Ζελένσκι, ενός ηθοποιού κωμικού, ο οποίος βέβαια στα έργα του κατήγγειλε τη διαβλοκή, έτσι. Και εξελίσσεται, εκτελήθηκε, σηκώθηκε ως ηγέτης. Το περιμένατε? Όχι. Δεν το περίμενα, για να είμαι ειλικρινής. Όχι. Αλλά είναι αυτό που λέμε αρχή άνδρα δείκνηση. Τώρα,
ενδεχομένως ο Ζελένσκι χωρίς πόλεμο να είχε φθαρεί ως ηγέτης, έτσι. Σε κανένα Σύρια θα παίζε. Βεβαίως. Αλλά συντηρεί την ισχύ του λόγω του πολέμου, γιατί πραγματικά έχει κάνει πολύ μεγάλη προσπάθεια, φαντάζομαι, με αυτούς που είναι γύρω του. Τον Τραμπ, γιατί τον φοβόσαστε? Διάβασα πρόσφατα ένα από τα πολύ ωραία διεισδυτικά κείμενά σας, άρθρα σας, στα Νέα. Δεν ξέρω εάν τον φοβάμαι, διότι η Αμερική θα υποστεί τις επιπτώσεις Τραμπ. Το φοβάμαι κυρίως για την εγκατάλειψη της Ευρώπης που προαναγγέλει. Διότι δεν έχει καμία συνέστηση των υποχρεώσεων της Αμερικής έναντι των Ευρωπαίων. Δηλαδή είναι πιθανόν να τα κάνει, ας πούμε, να το πούμε πολύ απλά, όλα λίμπα, όπως επιχείρησε να το κάνει. Δεν το κάνει όμως. Δεν το έκανε γιατί, ξέρετε, ήμουν σε αυτή τη συνεδρίαση, στη σύνοδο κορυφής. Που τους είπε για τα λεφτά, βάλτε τα λεφτά. Ναι. Είναι αλήθεια ότι έκανε ένα γεύμα και κάλεσε μόνο τους αρχηγούς των κρατών που είχαν το 2%. Αυτό είναι ένα το οποίο συνέβη. Δηλαδή δεν κάλεσε τη Μέρκελ στο γεύμα. Εντός της αιθούσης. Στη Βρυξέλλες έγινε. Ναι, στη Βρυξέλλες. Στην αίθουσα του Συμβουλίου είπε ότι εγώ φεύγω. Και παγώσαν οι πάθμες. Φεύγω ή θα μπορούσα να φύγω. Θα μπορούσα να φύγω. Ναι. Και εκεί κράτησε πολύ μεγάλη ψυχραιμία η Μέρκελ, η οποία δεν αντιδρά, ας πούμε, παρορμητικά, όπως αυτός, και άρχισε με κάποια επιχειρηματολογία να παραθέτει, ας πούμε, κάποια επιχειρήματα, ώστε να πιστεί, τουλάχιστον να συζητηθεί αυτό το θέμα. Ωραία, να πούμε στον κόσμο, για να τους βάζουμε και τους τηλεθεατές μας στη στρατηγική σκέψη, ότι ο Τραμπ είπε έχουμε υποχρεώσει όλα τα κράτη-μέλη να δίνουμε το 2% του προϋπολογισμού, που είναι κάποια δις, για την άμυνα του ΝΑΤΟ, για το ταμείο του ΝΑΤΟ. Ναι. Η Γερμανία λούφαρε, δεν έδινε αυτό το ποσό. Ναι. Και θυμάμαι η Μέρκελ είπε ότι εντάξει, λέει, στα 5 χρόνια σιγά σιγά θα το καλύψουμε. Ναι. Και άλλες χώρες δεν λες χώρες. Ναι, και λέει ο Τραμπ, εγώ πληρώνω για την άμυνά σας, έχω χιλιάδες στρατιώτες στην Ευρώπη, πληρώνω τα στρατηγεία, τα αρχηγεία, τις αποστολές, και εσείς Ευρωπαίοι λουφάρετε. Πώς ζητάτε μετά να σας προστατεύσουν τα δικά μου στρατεύματα? Δεν έχει μια λογική αυτό? Έχει μια λογική, απλώς είναι, αν θέλετε, μια απλοϊκή λογική, με την έννοια ότι, όπως είπαμε και πριν, τα αμερικανικά στρατεύματα που βρέθηκαν στην Ευρώπη μετά το τέλος του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, βρέθηκαν για κάποιο συγκεκριμένο στόχο. Και για τα δικά τους δηλαδή συμφέροντα, στρατηγικά, δηλαδή, πετρέλαιο. Έτσι, ναι. Δηλαδή, άρα κάπου δηλαδή αυτό έχει ένα κόστος. Εγώ συμφωνώ ότι δεν μπορεί να έχει το 100% η Αμερική ως κόστος. Απλώς αυτό που με φοβίζει εάν επανεκλεγεί, και το λέω καθαρά, δεν εύχομαι να επανεκλεγεί, διότι θα αλλάξει πάρα πολύ η σχέση με την Ευρώπη. Η Ευρώπη δεν είναι έτοιμη να έχει δική της άμυνα. Και εκεί ξέρετε, ο Πούτιν μπορεί να προκληθεί να κάνει κάτι που δεν θα έκανε, ας πούμε, αν ήξερε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα αντιδράσουν. Για να δώσουμε μια τάξη μεγέθους, όλες οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο αμυντικός τους προϋπολογισμός είναι κάπου 220 δισεκατομμύρια ευρώ. Της Αμερικής πέρσι ήταν 840 δισεκατομμύρια δολάρια. Η Αμερική έχει και πάνω από την Κίνα ακόμη αμυντικό προϋπολογισμό μεγαλύτερο. Αλλά ακούστε τώρα άλλη μια μελέτη που βγήκε πρόσφατα. Βεβαίως υπάρχει αυτή η διαφορά Ευρώπης-Αμερικής όσον αφορά τους αμυντικούς προϋπολογισμούς, αλλά υπάρχει και μια άλλη διάσταση, ότι κατά 55% η Ευρώπη αγοράζει αμερικανικά όπλα. Άρα πάλι κάποια λεφτά πηγαίνουν στην Αμερική. Είπατε για τον Τραμπ. Εγώ έχω καταγράψει την περίοδο του τις εξής ενέργειες που είναι θετικές. Καταρχήν, ξεκίνησε τις συνομιλίες για να αποχωρήσει η Αμερική από το Αφγανιστάν. Το έκανε ο Biden, όπως το έκανε. Ξεκίνησε τις συνομιλίες μεταξύ Αράβων και Ισραηλινών για τις συμφωνίες του Αβραάμ, για να έρθουν αυτές οι δύο δυνάμεις κοντά, άσχετα τώρα ανατινάχθηκαν οι σχέσεις. Εξήγηλε, όταν ήταν πρόεδρος, την αποχώρηση των μισών Αμερικανών στρατιωτών από τη Συρία. Λέει, τι δουλειά έχουμε εμείς εδώ? Ναι.
Και όσον αφορά τα... Α, επίσης τα βρήκε με τον Κίμον Γιούγκ που ήταν έτοιμος να εξαπολύσει πυράβλους και πυρηνικά. Ναι. Και αυτό που μας αφορά πολύ, παρότι τα είχε καλά με τον Ερντογάν, στο τέλος, αν θυμάμαι, το Δεκέμβριο του 2020, όταν αποχωρούσε, το 2021, επέβαλε κυρώσεις στην Τουρκία και ακόμα να συνέλθει η Τουρκία, ναι, για τους ρωσικούς πυράβλους. Βεβαίως. Και δημιούργησε και τη μήνυ οικονομική κρίση. Ενώ ο Μπάιντεν τους έδωσε τα F-16 στους Τούρκους και ψιλοκουβεντιάζει τώρα να μπουν και στο πρόγραμμα των F-35 αν απενεργοποιήσουν τους S-400. Μετά από πολλή προσπάθεια τα F-16 και να δούμε κιόλας. 80 και 40, 120 κομμάτια θα έχουν. Ναι, αλλά ο Τραμπ, εναντίον μας. Ο Τραμπ είχε τον Φλίν, σύμβουλο εθνικής ασφαλείας, που έχει αποδειχθεί ότι ήταν σε εταιρεία lobbying που πληρωνόταν από την Τουρκία. Καλά, και ο σημερινός υπουργός άμυνας, ο Όστιν, ήταν στρατηγός στη Μέση Ανατολή κάπου. Ναι. Και ήταν στο διοικητικό συμβούλιο της αμερικανικής εταιρείας Raytheon, που βγάζει τους πυράβλους Patriot. Εντάξει, αυτά στην Αμερική, όπως ξέρετε, είναι συνηθισμένα. Αλλά το να είναι κάποιος επιπληρωμή σύμβουλος άλλης κυβερνήσεως είναι πολύ τραβηγμένο. Πάμε στη Γάζα. Ναι. Μπορεί να μπλέξει το ΝΑΤΟ. Όχι, δεν νομίζω. Έχουμε 33.000 νεκρούς. Είναι από την επιχείρηση δυστυχώς των Ισραηλινών δυνάμεων. Δεν ξέρω πώς να χαρακτηριστεί αυτός ο πόλεμος. Το χαρακτηρίζουμε γενοκτονία ή όχι? Εγκλήματα πολέμου. Εγώ, κύριε Μαρδά, θα το απέφευγα αυτό και θα σας εξηγήσω για ποιους λόγους. Και να πω όμως ότι είναι και κτηνοδία και θρηνοδία αυτό, αυτό που έκανε η Χαμάς. Αυτό το δεχόμαστε ούτως ή άλλως. Θηριωδία. Αλλά ταυτοχρόνως αποδεχόμαστε ότι αυτό που συμβαίνει έχει υπερβεί κατά πολύ οποιαδήποτε λογική, να το πούμε έτσι, απάντησης. Έτσι, συμφωνούμε ότι μία χώρα πρέπει να αμήνεται, ότι πρέπει να προστατεύει τον πληθυσμό της κλπ. Κλπ. Αλλά αυτό έχει ξεπεράσει κάποια όρια, όλοι το λένε αυτό και οι Αμερικανοί, οι πάντες. Λοιπόν, εγώ δεν θα έλεγα ότι είναι γενοκτονία, διότι είμαι πολύ προσεκτική, ας πούμε, στο πώς θα χαρακτηρίσω αυτή την στρατιωτική επέμβαση. Πρέπει οπωσδήποτε να σταματήσει. Έτσι, αυτό. Εγώ δεν θέλω... Δηλαδή, δεν θέλω το Ισραήλ να χάσει ισχύ σε μία περιοχή που μας αφορά. Και βλέπω ότι με αυτές τις ενέργειες, δυστυχώς, κάποια πράγματα που είχε κατακτήσει, δηλαδή την περιφερειακή συνεργασία, τα σχήματα τριμερών συνεργασιών, στα οποία είμαστε και εμείς μέσα, και η Κύπρος και η Αίγυπτος, κάπου αυτός ο πόλεμος τα βάζει σε δεύτερη μοίρα. Και πιστεύω ότι μία χώρα που προσωπικά και ένας λαός μου είναι πολύ προσφυλής, διότι θεωρώ ότι είναι η μόνη σύμμαχη που μπορεί να έχει η Ελλάδα στην περιοχή, και για λόγους ιστορικούς και για λόγους αρχαίων, αν θέλετε, δεσμών και συγγενειών, δυστυχώς θα βγει αποδυναμωμένη μία χώρα που κάνει τον πόλεμο όπως τον κάνει από αυτή την κρίση. Το ΝΑΤΟ μπορεί να μπλέξει, μπορεί να μπλέξουμε εκεί. Απίθανο. Ως συμμαχία το λέτε ότι είναι απίθανο. Ως Ηνωμένες Πολιτείες μεμονωμένος. Ναι, οι Ηνωμένες Γιατί Πολιτείες, σήμερα είπε... Ναι, είπε, ναι, μπορούν να κάνουν. Δεν νομίζω θα το κάνουν. Είπε η Αμερική ότι θα απαντήσει στο Ιράν εάν χτυπήσει το Ισραήλ. Στο Ιράν, κοιτάξτε, εάν έχουμε εμπλοκή Ιράν, να κάνουμε το σταυρό μας. Ελπίζω το Ιράν, ξέρετε, μολονότι δεν συμφωνώ καθόλου με το καθεστώς ή τις θέσεις κτλ. Αλλά το Ιράν έχει μία πολύ μεγάλη εγκράτεια στο τι κάνει και στο τι δεν κάνει. Το έχει αποδείξει αυτό και στην παρούσα κρίση. Επομένως, δεν πιστεύω ότι το Ιράν θα ανοίξει μέτωπο τόσο μεγάλο με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Μάλιστα. Λοιπόν, μπήκαμε στο τελευταίο πεντάλεπτο της εκπομπής. Τι δεν είπαμε και θέλετε να πείτε? Θα ήθελα να πούμε κάποια πράγματα για την ελληνική εξωτερική πολιτική. Έτσι, αυτό που η εμπειρία μου η 20ετής με δίδαξε, αν θέλετε, είναι ότι η εξωτερική πολιτική πρέπει να έχει συνέχεια. Πρέπει να έχει συνέχεια και πρέπει να έχει βάθος. Δηλαδή, εγώ δεν θα ήθελα τα κόμματα να διαγωνίζονται για την εξωτερική πολιτική. Θα ήθελα να υπάρχει μια ενιαία εξωτερική πολιτική.
Υπάρχει αυτή η συνένεση όσον αφορά την άμυνα και τις αμυντικές δαπάνες. Θα έπρεπε να κάνουμε μία προσπάθεια και σε κοινοβουλευτικό επίπεδο να έχουμε μία γραμμή που να βγαίνει προς τα έξω ενιαία. Δεν λέω ότι οι εκπρόσωποι μας όταν είναι στο εξωτερικό δεν εκφράζουν το σύνολο, αλλά πρέπει να καλλιεργείται συστηματικά και μεθοδικά, γιατί έχουμε δύσκολους αντιπάλους και γι' αυτό χρειαζόμαστε μια στρατηγική βάθους. Αυτό. Ναι. Πείτε μου έτσι ένα περιστατικό από τη δουλειά σας, 20 χρόνια στο ΝΑΤΟ, στις Βρυξέλλες, στην κεντρική διοίκηση. Πώς σας αντιμετωπίζουν εκεί ως Ελληνίδα, πώς σας συμπεριφέρθηκαν? Πάρα πολύ καλά. Εδώ που είναι μια χώρα αντιαμερικανική, αντινατοϊκή, πώς θα... Όχι, αυτό δεν έχει επίπτωση στην εικόνα, ας πούμε. Η Ελλάδα, ξέρετε, είναι κάτι που το λέω και πιστεύω ότι πρέπει να το λέμε όλο και περισσότερο. Η Ελλάδα είναι μια χώρα με πολύ καλή εικόνα, λόγω ιστορίας, λόγω αρχαιότητας. Εάν... Δεν θέλω προς Θεού να τελειώσω, ας πούμε, με κάτι που να αφορά τον εαυτό μου. Εάν κάποιος είναι συνεπής στις υποχρεώσεις του, δεν υπάρχει διάκριση ως προς την εθνικότητα. Δηλαδή, μπορεί να είναι ένας Εγγλέζος και να μην είναι συμπαθής, ή μπορεί να είναι μια Ελληνίδα. Με τους Τούρκους συναντηθήκατε, συναδέλφους? Πάρα πολύ καλή σχέση. Εντάξει. Το επεδίωξα. Α. Το επεδίωξα για να μην κανένας πέσουμε... Κανένας καβγάς στο διάδρομο ή στα γραφεία? Όχι, γιατί οι θέσεις μου εκφράζονται με στιβαρότητα. Οπότε δεν υπήρχε λόγος αντιδικιών. Μάλιστα. Ας κάνουμε κάτι έτσι πιο φιλοσοφικό. Ναι. Πώς σκοτώνονται τόσοι άνθρωποι, γιατί τόση πόλεμη, γιατί τέτοια βία? Αυτό είναι και δική μου, γιατί και εγώ τελευταία ασχολούμαι όλο και περισσότερο με τα κλασικά. Διαβάζω πάντα Θουκυδίδη. Βλέπετε, ο πόλεμος είναι μια διάσταση της ανθρώπινης ζωής, διαχρονική δυστυχώς. Δεν έχει μπορέσει να εξαλειφθεί. Οι θρησκείες δεν μπόρεσαν να εξημερώσουν τον άνθρωπο? Βλέπετε πως όχι. Οι ιδεολογίες? Οι ιδεολογίες ακόμη περισσότερο έκαναν ζημιά στην ανθρώπινη υπόθεση. Απλώς αυτό που πρέπει να γίνει για να αποφύγουμε, γιατί έχουμε καταστροφή κλιματική, έτσι το δεχόμαστε αυτό. Χρειάζεται μία μεγάλη συνεννόηση, ξέρετε πάλι. Κυρίως μεταξύ Αμερικής και Κίνας. Δηλαδή αυτό θα καθορίσει τα επόμενα χρόνια. Και η Κίνα δεν είναι επιθετική δύναμη ως φιλοσοφία. Βέβαια, διάβασα την τελευταία απόφαση του ΝΑΤΟ, την προηγούμενη σύνοδος, και λέει ότι εχθρός μας είναι η Ρωσία, ο Ισλαμισμός, ο ISIS, και η Κίνα είναι συστημικός κίνδυνος. Λέει. Σωστά. Δηλαδή, διότι δεν ξέρουμε πώς θα συμπεριφερθεί εάν αποκτήσει στρατιωτική περιοχή έναντι των Ηνωμένων Πολιτειών. Δεν το γνωρίζουμε αυτό. Αλλά πιστεύω ότι η Κίνα δεν θα μπει σε πόλεμο εύκολα. Ποιος τρόπος υπάρχει να μειωθούν οι πόλεμοι? Προφανώς. Ποιος τρόπος υπάρχει? Ο αμοιβαίος, ας το πούμε, περιορισμός, ναι, των στρατιωτικών δυνάμεων. Η αυτοσυγκράτηση, να το πω αλλιώς. Δηλαδή ότι ο καθένας να εξυπηρετεί τα συμφέροντά του χωρίς να θέλει να μπαίνει στα χωράφια του άλλου. Άλαι. Πείτε μου μια λέξη, μια φράση που σας εκφράζει. Η φράση που με εκφράζει είναι σεμνότητα και σοβαρότητα. Ελπίζω ότι την έχω υπηρετήσει. Ευχαριστώ πολύ. Κι εγώ. Κυρίες και κύριοι, ήταν η εκπομπή «Προσωπικά δεδομένα». Ήταν μαζί μας η κυρία Ινώα Αφεντούλη, η οποία είναι εκτελεστική διευθύντρια του Ινστιτούτου Διεθνών Σχέσεων του Παντείου Πανεπιστημίου. Και μιας και μιλήσαμε για πολέμους, να πω τη φράση του μεγάλου Γάλλου συγγραφέα, του Βίκτορ Σουγκό, που λέει ότι αν δεν θέλεις πόλεμο, φτιάξε αγάπη. Αλλά, γεια σας.